Καταρχήν, εγώ να πω στη συζήτηση λέγοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα ποιοι ψήφος προς το οποίο δεν είναι ούτε αβασάνιστη, ούτε εύκολη, ούτε περιστασιακή, όπως έχει αποδειχθεί από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα το λιγότερο. Μόνο να θυμίσω το 12 και το 15 θα καταλάβουμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, άρα εμείς έχουμε αυξήσει τις δυνάμεις μας και τις αυξήσαμε, θα σας έλεγα, σχεδόν αναλογικά με την αύξηση των δυνάμεων που εμφανίστηκαν σε σωματεία, σε συλλόγους, σε φοιτητικές ενώσεις. Δηλαδή, ναι, δεν είναι τυχαίο, ούτε είναι κάτι που προέκυψε έτσι. Οι Σπαρτιάτες δεν είναι επίσης κάτι που προέκυψε έτσι. Ως όνομα εμφανίζονται τώρα. Προσπαθεί να μας πει και μας πάει να μας πει τώρα και ο επικεφαλής ότι ήταν φιλανθρωπικό σωματείο. Θυμάστε πώς ξεκίνησε η Χρυσή Αυγή? Ως φιλανθρωπικό σωματείο που πέραγε τις γριούλες απέναντι. Και σήκωναν τα χρήματα από τα ATM και μοίραζε κρεμμύδια σε Έλληνες. Mm-hmm. Σωστά. Και έκανε και αιμοδοσίες αντίστοιχες. Λοιπόν, κύριε Κανέλη, να ρωτήσω κάτι. Μήπως υπάρχει το κενό αυτό του θυμού? Ένα λεπτό, συγγνώμη. Ναι. Αυτό που κάλυψε η αντισυστημική αριστερά. Ναι. Μήπως τώρα έχετε η αντισυστημική δεξιά να το καλύψει? Απολύτως έτσι είναι και είναι ευθύνη της οργισμένης οπορτουνίστικης αριστεράς που άφησε τα περιθώρια να συμβεί αυτό. Διότι όταν η οργή μετατρέπεται μετά σε συνένεση της υπαρκτής πολιτικής, όταν οι οργισμένοι που κατέβηκαν είδαν μια κυβέρνηση να κερδίζει την εξουσία, να την παίρνει όμως μαζί με το βαθύ μπλε, το βαθύ μπλε στην εξουσία 4,5 χρόνια μαζί με την αριστερά, δεν μπορεί να μην ξεπλύνει χωρίς εκεί να το καταλάβει κανένας. Εκεί όμως σταμάτησε η ιστορία, συνεχίστηκε μετά η ιστορία. Ναι, αλλά δεν μπορεί Κανέλη να μην παρά να ξεπλύνει στη συνείδηση του κόσμου την αντίληψη του μαζί, του συνεργασία. Τόσο καιρό, τον τελευταίο καιρό ασκείται μια πολύ ισχυρή κριτική, πολύ έντονη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, πως ακριβώς επειδή ήταν υπερβολική η αντίδρασή του στα πάντα. Γι' αυτό το λόγο ήταν ένας από τους λόγους που υπάρχει. Κοιτάξτε, υπερβολική αντίδραση όταν υποχώρησε. Έχεις, κυρία, μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Όταν υπάρχει ένα δημοψήφισμα το οποίο έχει ανατρέψει μια πολιτική, δεν το συζητάμε. Όταν υπάρχει τρίτο μνημόνιο, επίσης δεν το συζητάμε. Όταν υπάρχει αντίληψη ότι πέθανε η απλή αναλογική, επειδή η απλή αναλογική αυτή τη στιγμή λειτουργήσε έτσι ακριβώς όπως θα ήταν αν ήταν απλή αναλογική. Άκουσα και σήμερα μία εκδοχή σε ένα προηγούμενο τραπέζι ότι επειδή είχε εξασφαλιστεί η κυβέρνηση, οι Έλληνες είπανε μπάστε τους όλους μέσα. Είναι μεγάλη υποτίμηση των Ελλήνων. Συντηρητικοποιείται η κοινωνία. Στρίβει δεξιά. Μάλιστα. Συντηρητικοποιείται και στρίβει άκρα δεξιά. Αρχίζει και μολύνεται από εκείνο το δηλητηριώδες φίδι που λένε όλοι ότι τρώει την Ευρώπη. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε αυτή τη φάση στο σύστημα, σε ολόκληρη τη Δύση. Δεν είναι το φαινόμενο. Μάλιστα. Εδώ. Ξεχνάτε όλοι σας ότι εκπληστόμεθα από τούτο εδώ, γιατί η περικεφαλαία, ξέρετε, είναι και στη West Point Academy το σήμα, έτσι. Λοιπόν, όταν έχετε τους υπόλοιπους στην Αμερική να μπαίνουν με τα κέρατα μέσα στο Λευκό Οίκο και ακόμα να σέρνετε η δίκη, καλή ώρα, σαν τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Γενικώς έχουμε απόψη να εκπληστόμεθα, κυρία Κανέλη. Όχι, να μην εκπλήτεστε. Αλλά γιατί καλλιεργήθηκε συστηματικά η απόπειρα του νόμου, θα συμφωνήσω απολύτως με τον κύριο Παπαγγελά. Και με τον Παύλο. Απολύτως. Και με τους δυο σας συμφωνώ, συνάδελφοι. Η υπόθεση της δικαστικής απαγόρευσης του Κασιδιάρη λειτουργήσε πλυντηριακά, λειτουργήσε θυμικά, λειτουργήσε σε ένα σημαντικό βαθμό, γιατί ο φασισμός δεν χτυπιέται έτσι. Δεν χτυπιέται, χτυπιέται πολιτικά. Και λειτουργήσε διαφημιστικά με τα μπρος πίσω. Το εάν του Κανελόπουλου ή το άλλο. Θυμάστε τι έλεγε ο Κασιδιάρης, ποιους πρότεινε να ψηφιστούν στις προηγούμενες εκλογές? Δεν θέλω να το ανοίξω το στόμα μου τώρα, για να τα ρίξω. Βάλτε μια ανατελεία για να δώσει μια απάντηση ο κύριος Ηλιόπουλος. Λοιπόν, γιατί, μισό λεπτό κυρία Κανέλη, γιατί υπενιχθήκατε, δεν υπενιχθήκατε μάλλον, το είπατε ανοιχτά, ότι με τον τρόπο κύριε Ηλιόπουλε που πολιτεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά βοήθησε. Και θα μείνει εκκρεμίσει η πράση. Ολοκληρώστε, τι να απευθύνω και το ερώτημα, ότι βοήθησε στην ενίσχυση των κομμάτων της άκρας δεξιάς. Δυστυχώς το σύστημα, όποτε χρειάζεται τους φασίστες, τους αφήνει να βγουν έξω. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια απόπειρα να πληθούν. Να σας πω κάτι. Τα βγάλαμε πέρα με φασίστες μέσα στη Βουλή τόσα χρόνια. Και τους βγάλαμε. Έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Αν αποδειχτούν φασίστες τέτοιοι, εξοραϊσμένοι, με ευγνωμοσύνες. Εντάξει, απλώς δεν μπορούμε να ποινικοποιούμε και τους ανθρώπους που τους ψήφισαν. Και το μεγάλο ερώτημα είναι. Το μεγάλο ερώτημα πώς μιλάς σε αυτούς τους ανθρώπους. Όπως μπήκαν, θα βγουν. Να σας πω κάτι. Θα μιλήσουν οι φασίστες από μόνοι τους.
όταν θα δουν ότι αυτό που εκφράζουν ως αντισυστημικό είναι τόσο βαθιά συστημικό και τόσο συνενετικό με όλα όσα θα συμβαίνουν υπό το πρόσχημα της πατρίδας, γιατί ξέρεις, η θρησκοκαπηλεία και η θα γίνει και εθνοκαπηλεία, θα γίνει και πατριδοκαπηλεία. Δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί 4 χρόνια τώρα ο καταδικασμένος για δολοφονίες Κασιδιάρης. Όχι μόνο δεν έχει δικαστεί. Δεν έχει δικαστεί. Κάνει προεκλογική εκστρατεία από τη φυλακή. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ένας δολοφόνος. Εμάς θα τα πεις. Είναι στη φυλακή και ιδρύει το κόμμα του, κάνει προεκλογική εκστρατεία. Ναι, έχει το δικό του κανάλι στο YouTube. Τότε γιατί υπάρχει πρόβλημα με τον κύριο Στίνγκα που λέει τον ευχαριστώ. Ο Κανελόπουλος έλεγε ότι τον συνάντησε. Σοβαρός δικαστικός άνθρωπος με πείρα. Πήγε τον συνάντησε, δεν τα βρήκανε και άλλαξε κόμμα. Δηλαδή δουλευόμαστε. Θέλω να πω, κυρία Κανέλη, Η επόμενη μέρα θα έχει έναν αντίπαλο. Όλη η δεξιά μέσα στη Βουλή. Έναν αντίπαλο. Σοβαρό. Και αυτό ήταν το κουκουέ. Δύο επισημάνσεις. Επειδή ακούω για την έκπληξη, αν δείτε πρόσωπα από τα νεοπαγή ανθυποκομματίδια, το οποίο έπαιρνε και σοβαρά ποσοστά, θα δείτε ότι έχουν περάσει και από το Λάος και από άλλους κομματικούς σχηματισμούς. Θα δείτε φωτογραφίες με επώνυμους, με αξιωματούχους παντού. Η κοινωνία τους ήξερε. Γι' αυτό και είναι και προσωποποιημένες οι ψήφοι και γίνεται και αθροίσματα. Επομένως, μην τρομοκρατείτε κανένας, δεν πρόκειται για κάποια επέλαση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έχουμε πολλές αντοχές και όσο το κουκουέ αντέχει, τίποτε άλλο. Και λέω αντέχει, ακούστε με καλά, γιατί ήταν από θέση, από ιδεολογία, από ιστορία, από αταλάντευτη μη συνεργασία με οποιονδήποτε δεν ήθελε αυτή την κατεύθυνση. Ενάντια σε κάθε μορφή φασισμού. Να σα πω κάτι, κυρία Κανέλη. Τραβήξατε ψήφου από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, πιστεύετε? Τραβήξατε ψήφου από τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Κοιτάξτε, δείτε, αν τη θυμάστε. Γιατί είδαμε κάποια στιγμή δημοσκοπικά να ανεβαίνει η πλεύση ελευθερία και μετά, να το πω έτσι απλά, έπεσαν κάποια γκάζια από το ΚΚΕ. Όχι ιδιαίτερα, προσέξτε. Σα θυμίζω ότι στι προηγούμενε εκλογέ, όταν κατέβηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου και είχε 1,1, η προτροπή του Κασιδιάρη να ψηφίσετε Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, πολύ φιδωλή απέναντι στο κουκουέ, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει καταγάγει την εξής περηφανή, πολύ κοπιαστική, πολύ σημαντική, πολύ βαριά για τους εργαζόμενους, για τους εργάτες και για τις λαϊκές συνοικίες και οικογένειες, νίκη να είναι τρίτο κόμμα στο λεκανοπέδιο. Τρίτο κόμμα στον Ασπρόπυργο, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές στη Θεσσαλονίκη, στην Ανοτούμπα, ας πούμε. Λοιπόν, είμαστε τρίτη δύναμη στο λεκανοπέδιο. Σημαίνει ότι οι εργατικές συνοικίες, οι περιοχές με τα εργοστάσια, οι περιοχές που ο κόσμος δουλεύει και στενάζει, εκεί που κατά καιρούς σήκωσαν κεφάλι τα φασισταριά. Το ότι είναι στην τρίτη θέση στο κουκουέ, πιστέψτε με, είναι εγγύηση για να μην περάσει αυτό που φαίνεται ότι πάει να έρθει κατά πάνω μας.